ισχυρό χτύπημα της Wagner στους Αμερικανούς. Με 20 δορυφόρους και μαχητικά παρακολουθεί στενά το State Department. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ λοιπόν έχει ανακοινώσει ότι θα χαρακτηρίσει τη ρωσική μισθοφορική οργάνωση Wagner Group ως διεθνική εγκληματική οργάνωση και θα επιβάλλει πρόσθετες κυρώσεις εναντίον της οργάνωσης και του δικτύου υποστήριξής της σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, ο βοηθός του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού, Daniel Kretenbrink, ανέφερε ότι η κινέζικη δορυφορική εταιρεία Space.co παρήχει δορυφορικές εικόνες στην Wagner. Ο Kretenbrink διευκρίνησε ότι η εταιρεία συμπεριλήφθηκε στη μαύρη λίστα εμπορίου των ΗΠΑ για τέτοιες δραστηριότητες τον Φεβρουάριο. Υπενθυμίζουμε ότι στα μέσα Φεβρουαρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, μιλώντας στο NBC, κατηγόρησε την Κίνα ότι παρέχει στη Ρωσία ρητορική και πολιτική υποστήριξη και παρέχει κάποια μη θανατηφόρα στρατιωτική βοήθεια. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, το Πεκίνο εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να προμηθεύσει τη Ρωσία με όπλα. Ο ιδρυτής της Wagner, επιχειρηματίας Γευγένη Πριγκόζιν, θέλοντας να δώσει μια ηχηρή απάντηση στην πρόσφατη δήλωση του βοηθού Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Daniel Kretenbrink, ότι η κινέζικη εταιρεία Space.co παρήχε δορυφορικές εικόνες στην Wagner PMC, ανέφερε ότι η ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία του έχει σχεδόν 2 δωδεκάδες ραντάρ και οπτικούς δορυφόρους στη διάθεσή της, επομένως δεν χρειάζεται να αγοράσει δορυφορικές εικόνες. Ο ιδρυτής της Wagner, επιχειρηματίας Γευγένη Πριγκόζιν, είπε ότι η ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία έχει στη διάθεσή της περίπου 20 δορυφόρους. Δεν χρειάζεται να αγοράσουμε δορυφορικές εικόνες. Η Wagner έχει σχεδόν 12 δορυφόρους εδώ και 1,5 χρόνο, μερικοί από τους οποίους είναι ραντάρ και οι υπόλοιποι είναι οπτικοί, δήλωσε ο Πριγκόζιν σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο κανάλι Telegram της υπηρεσίας τύπου του. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχασε λίγο χρόνο όταν ανακοίνωσε ότι μια ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία αποκτούσε δορυφορικές εικόνες από την Κίνα. Παρακολουθούμε στενά όλα τα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, κατέληξε. Από την αρχή της στρατιωτικής ειδικής επιχείρησης επίσης, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επανειλημμένα ότι η Wagner PMC έχει τη δική της αεροπορία. Συγκεκριμένα το RIA Novosti ανέφερε ότι τη νύχτα της 2ης Δεκεμβρίου 2022, μάχημες αποστολές κοντά στο χωριό Κλισίβκα στο Ντονιέτς πραγματοποιήθηκαν από το πλήρωμα ενός βομβαρδιστικού πρώτης γραμμής SU-24M από την αεροπορική πτέρυγα της ομάδας Wagner. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.